ακόμα ένα βίντεο φιλμ μετά από 5 μήνες που έλειπα στην Λειψία Γερμανίας. Και θέλω να μιλήσω για το χθεσινό event που είχαν στο ifandas.gr εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο event. Να ευχαριστήσω το ifandas θέλω πιο πολύ πάνω σε αυτό, το βίντεο τέλος πάντων. Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο event, είχε πολύ κόσμο κτλ. Και βρήκα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ πέρα. Για ακόμη μια φορά, γιατί το ifandas λίγο πολύ πάντα θα βρει κάτι που θα σ' αρέσει. Έτσι, πάνω στο είδος και τα λοιπά και φιγούρες και τα πάντα, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, είμαι πολύ ικανοποιημένος και το κατάστημα είναι φοβερό. Τσεκάρετε κάτω το link στην περιγραφή και μπείτε στο site τους, το έχω ανανεώσει και όλες, παιδιά, το κάνα φοβερό πραγματικά, είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν, το στόρσαν πάρα πολύ δηλαδή, μπράβο τα παιδιά που κάνουν πολύ καλή δουλειά γενικά στο κατάστημα. Και χθες στο event, αυτό το φοβερό event που είχαν κάνει, είχαν τα standard pop σε πολύ καλή τιμή, στα 10 ευρώ, και τα special edition σε λίγο πιο ανεβασμένη τιμή. Και πιστεύω ο κόσμος βρήκε αυτά που ήθελε λίγο πολύ, και για δώρα, για φίλους κτλ. Και όχι μόνο. Συν κάποια έξτρα πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν θα προλάβω να κάνω review τον κύριο από εδώ πέρα, γιατί το γράφω σε 4K ανάλυση στο βίντεο μου και το κινητό μου δεν γράφει πάνω από 8 λεπτά δυστυχώς σε 4K. Τι να κάνουμε, σε λαβή. Και μαζί με την αγορά που έκανα εδώ πέρα, με τον κύριο από εδώ πέρα από το Crypto. Μας δώσανε ένα πολύ ωραίο αυτοκολλητάκι αριθμημένο. Είμαι το 118 στα 500. Πολύ ωραία φάση γενικά. Που δείχνει τον κύριο Φρέντι να μας χαιρετάει εδώ πέρα πάνω στη θάλασσα. Και από πίσω τη Θεσσαλονίκη να δεσπόζει με τα μνημεία μας κτλ. Όπως στην Αριστοτέλους, στο Λευκό Πύργο και τον πύργο του ΟΤΕ. Πολύ ωραία φάση. Μια χαρά. Ωραίο αυτοκολλητάκι. Δεν ξέρω πόσο συλλεκτικά μπορούν να γίνουν αυτά. Έχω και μια κονκάρδα από το ifandas πριν από καιρό. Από... Και εκείνο πρέπει να ήταν από Free Comic Book Day, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι. Θα πάμε λίγο τώρα στο υπέροχο ποπάκι μας, τέλος πάντων, το οποίο είναι ο κύριος Creep από το Creep Show, μια διλογία ταινιών horror από το 80-90, κάπου εκεί βγήκαν νομίζω αυτά, όπου είναι σπουδαιότερες ταινίες τρόμου, βασικά ιστορίες τρόμου είναι, κάθε ταινία έχει από τρεις ιστορίες τρόμου. Και ο κύριος από εδώ είναι ο οικοδεσπότης σε κάθε ιστορία. Είναι σαν τον Creep Keeper από το Tales from the Crypt, όπως γνωρίζετε, μόνο που είναι πιο σιωπηλός. Είναι πιο creep ο τύπος, δεν μιλάει πολύ. Ο άλλος ήταν πολύ λογάς. Σαφώς εμπνευσμένο από το Tales from the Crypt αυτή η σειρά ταινιών. Πολύ ωραίο, έβγαινε μέσα από το κόμικ τέλος πάντων και εμφανιζόταν έτσι σε διάφορα μέρη, όπως έξω από το παράθυρο κτλ. Και σου έδειχνε μια ιστορία τρόμου. Πολύ ωραία. Glow in the Dark Variant, το οποίο το ήθελα πάρα πολύ σε Glow in the Dark. Πολύ ωραίο. Πολύ mob βέβαια ο Glow in the Dark, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει πάρα πολύ καλό glow effect τέλος πάντων. Δεν προλαβαίνω να το δείξω γι' αυτό λόγω του βίντεο, παιδιά. Να πίσω και όλο στο κουτί εδώ πέρα. Νούμερο 990 από television. Ναι, γιατί τα κρύψω ήταν television movies. Δεν ήταν ταινίες που βγήκαν νομίζω σε κινηματογράφο ποτέ, από ό,τι ξέρω. Γι' αυτό και λέει television, σαφώς. Είναι από αυτές τις ταινίες που βγαίνουν απευθείας direct του TV, ξέρετε, του βίντεο κτλ. Και πάμε και στο κόμικ, το οποίο είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα κόμικ από την Newton Comics από Street Fighter 5 που έχω και το παιχνίδι στο PlayStation 4. Και έχει απ' έξω την κυρία Ακύρα εναντίον της Σάκουρα. Για όσους γνωρίζετε τα παιχνίδια, το Rival Schools είναι αυτές οι τύπισες. Ένα παλιό παιχνίδι από το PlayStation το 1, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου fighting. Πολύ διασκεδαστικό να παίξει με την παρέα. Πραγματικά το προτείνω αν δεν παίξετε. Αν σας αρέσει το fighting games και δεν παίξετε το Rival Schools, τσεκάρετε το Channel Emulator, δεν ξέρω κτλ. Αν δεν το έχετε γνήσιο. Πολύ ωραίο fighting. Έχουν βγει δύο στο PlayStation 1 παιχνίδια. Συν ένα τρίτο στο Sega Dreamcast, το οποίο είναι το Project Justice. Και έχει πολλές τύπησες εδώ πέρα από γενικά από τα παιχνίδια αυτά. Παράδειγμα εδώ πέρα τα κορίτσια αυτά είναι από το Project Justice οι δύο κυρίες εδώ πέρα. Και όχι μόνο. Πολύ ωραία φάση και το κόμιξ αυτό. Εδώ είναι πολύ ωραία έτσι να δούμε μια σκηνή μάχης με όλες τις κύριες να πλακώνουν στο ξύλο για κάποιο λόγο να λύσουν κάποιες διαφορές. Και για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε το eFantasy για τα υπέροχα πραγματάκια εδώ πέρα. Μπράβο eFantasy, πολύ ωραία event. Να συνεχίσει να κάνει και event για πάντα. Φοβερή δουλειά γενικά. Μπράβο τα παιδιά στο μαγαζί. Πολύ ευγενικά, πολύ εξυπηρετικά. Όλα πολύ ωραία γενικά. Αυτό το βιντεάκι φίλοι μου, δεν ήθελα να κάνω κάτι μεγάλο γιατί δεν μπορώ και δεν προλαβαίνω κιόλας. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μου και να τσεκάρετε και άλλα βίντεο να γουστάρετε. Εδώ είμαστε. Εγώ χαιρετώ από ακόμα ένα βίντεο και θα τα πούμε και ελπίζω σε κοντινά events, στο κοντινό μέλλον τέλος πάντων να γίνουν και άλλα events και μάλιστα άμα θα και ένα άλλο. Ευχαριστούμε ότι Comic Con θα γίνει τελικά το Σεπτέμβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη
25 Σεπτεμβρίου, νομίζω 26 κάπου εκεί θα γίνει και θα την προλάβω κιόλας από ό,τι ξέρω, γιατί σε 3 μήνες θα είμαι ξανά πίσω. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ από ακόμα ένα βίντεο, φίλοι μου. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.